Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Μαζί μας έχουμε τη Χαρέλου. Καλή μου. Την έχω ξαναφέρει στο κανάλι μου μαζί με την Ιουλία, τώρα είναι μόνη της. Και σήμερα, όπως πέρσι, θα κάνουμε τη λαμπάδα μόνη μας. Εγώ προσωπικά δεν έχω νονά. Εγώ έχω, αλλά θα μου φέρει. Αλλά θέλω να της κάνω συμπαράσταση. Όπως είπα και στο περσινό βίντεο που έφυγαν τη λαμπάδα μόνη μου, η νονά μου έχει χαθεί, εχάθη. Δεν ξέρω, έχει εξαφανιστεί, δεν είναι... Απλά με παράτησε στην ζωή, έχει πεθάνει κάτι, απλά δεν... Έχει χαθεί η επικοινωνία. Δεν έχει να πάει να μάθουμε. Είσαι καρμά. Έχω και κάποια πράγματα από πέρσι, οπότε το budget ήταν πιο χαμηλό φέτος. Πάμε να αρχίσουμε. Θέλαμε να την κάνουμε τρας λαμπάδα, αλλά ναι. Εγώ δεν έχω νονά για να μου πάρει μια φυσιολογική. Οπότε θα πάρεις ένα κλειδί από την εκκλησία. Όχι, μα το θέμα είναι να κάνουμε έτσι μια μόστρα, να σκάσω την εκκλησία με έτσι ωραία λαμπάδα. Help me. Please. Δεν καίει πάρα πολύ σε εικόνα. Ναι, απλά πρέπει να το κάνω γρήγορα γιατί επειδή είναι καυτή, λιώνει και το κερί. Και μετά από αυτό... έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν έχουμε επιλογή. Το βάζεις πάνω στο... Κράτα! Το βάζεις πάνω... Έχει μπέρδι. Δακτυλάκι. Να κοίτα, το ακούμπα. Τα ξέρεις αυτά καλά. Και εγώ με λίγο στην αρχή. Ξέρεις, είναι πολύ συναρπαστικό να φτιάξεις λαμπάδες. Ναι. Ξέρεις από πότε έφτιαχνα λαμπάδα, από το τύπο έκανες το 12ο, θυμάσαι. Λοιπόν, και απλά γυρνάω γύρω-γύρω το σπάγκο εγώ, σε περίπτωση που είχα τα απορία τι κάνω. Εγώ απλά το κάνω για πλάκα αυτό, δεν... Εγώ το κάνω σοβαρά γιατί αυτή θα είναι η λαμπάδα μου. Εντάξει, κάντε σοβαρά. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω σοβαρά αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι δεν έχω κάνει καθόλου glow up από πέρσι. Δηλαδή, αν δείτε το περσινό βίντεο, νιώθω ότι είμαι ίδια. Μόνο που στο περσινό βίντεο ήμουν βαμμένη. Στο περσινό βίντεο ήμουν βαμμένη και δεν φορούσα γυαλιά. Και είχα πιο κοντό μαλλί. Θα σας πω την αλήθεια. Το έχω πει και στην ίδια. Έχω δει μόνο όσα βίντεο είμαι και εγώ μέσα. Τι καλή φίλη. 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 Σε αποκάλεσα φίλη. Τζίζους μαλάκα. Ρε, δεν μπορώ να λειτουργήσω με το... αυτό. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτό. Ναι, όντως δεν μπορώ. Ακούμε λίγο, μη βάζεις πολύ, απλά βάλε το δάχτυλο σου πάνω για να κολλήσει, γιατί έτσι είναι στον αέρα. Δεν θα πεθάνω, σου λέω μετά κρυώνει. Βάτο, αλλιώς δεν θα κολλήσει. Αχ, ωραίο είναι. Αυτό σου λέω, ωραίο είναι να καίγεσαι. Επειδή μετά το πετάμε πάνω στο κρεβάτι σου. Ποια σκουπίδια. Αυτά. Φέρε τον κάδο. Ναι, αμέ. Εγώ αυτή είναι κολλείο μου. Κολλείεσαι. Κοιτάξτε, λεξιλόγια. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να κολλήσω μια κορδέλα. Δεν υπάρχει πίσω την κολλή. Έλα, πάτησε το εσύ. Πάτησε το εσύ με το χεράκι σου. Τόση ώρα προσπαθείς απλά να κολλήσεις την άκρη μιας κορδέλας. Δεν μπορείς να κολλήσεις και το υπόλοιπο, το ξέρεις έτσι. Θα το γυρίσεις γύρω-γύρω και την άκρη. Ναι, στο ένα. Ορίστε, τόσο απλό. Θέλω... τι μου έκανε. Κάπα. Κάνε σε λειτουργό. Πάντα λειτουργώ με teamwork. Είσαι μαδικό. Θεέ μου. Πάντα μαδικά. Πάντα μαδικό. Έπεσε στο πόδι μου η σιλικόνη. Ποιος? Και ακούμπησε αυτό. Έπεσε εδώ. Και κάηκα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Πουτάνα. Ξεκόλλησε. Αλήθεια. Ναι. Μαλάκα, προσπαθείς μία ώρα να κολλήσεις μία κορδέλα. Έλα, 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 τώρα πάμε βοήθησέ μας, σε παρακαλώ. Θες να κάνεις τη δουλειά μου. Όχι. Αλλά νιώθω ότι και αυτή κάτι να την κάνεις. Και όσο αγαπώ. Ρε, γενικά της χειροτεχνίας είναι πάρα πολύ καλή. Αλήθεια. Ναι. Απλά... απλά δεν μπορώ τώρα στο... Είναι η κάμερα μπροστά, ρε. Ναι. Αμέ! Έχεις αγχωθεί. Α, αυτό είναι. Κάνω την πιο ωραία λαμπάδα της αφιλοχίας. Πέρσι έφτιαξα και για τη μαμά μου και για τον μπαμπά μου και για τη Βικτωρία. Μπράβο, Σίλιο. Απλά θέλω, πόσες είναι οι κορδέλες. Είναι... 6. Τι εξώσκολο, πού θα το βάλεις.
Δεν μου βάλω χρυσό σκοτ, έχεις κάποιο πρόβλημα. Και τι της πήραμε, μωρή, 1,5 ευρώ. Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτή κάνει 50 λεπτά και έχει ένα χρώμα. Αυτή και έχει 6 χρώματα. 6 είναι, ναι. Έκανε 1,5 ευρώ. Άμα πάρεις 6 από τις άλλες, πόσο μας κάνει σύλλο, για πες μας. Κάνε 3 ευρώ. Ναι. Άρα παίρνεις με 1,5 ευρώ λιγότερες τις 6. Και ξέρω, επειδή είσαι γύφτισα και ξέρω τι θα κάνεις. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε αυτές. Εγώ γι' αυτό στο είπα, όχι επειδή είναι. Του χρόνου θα ξαναφτιάξουμε λαμπαδίτσες. Του χρόνου δεν θα είσαι φίλη μου. Θα σε έχω σουτάρει. Και στο σχολείο μου δεν θα κάνεις παρέα. Με τα δέντρα. Ναι. Γιατί τα παιδιά δεν θα έρθουν μαζί σου. Α, ναι, με τις πουτάνες πάλι. Ακριβώς. Τα λαμπάδα, είναι εδώ οι λαμπάδες μας, αυτό το σημείο. Εγώ έχω κάνει με σπάγκο όλο αυτό. Καλά, θα δεις πως θα βγει η δική μου τώρα, έλα, μπούκοστο. Δείξε και λίγο τη δικιά σου. Μπούκοστο. Μπούκοστο. Δείξε και λίγο τη δικιά σου. Τι να δείξω. Δεν θα κάνεις ό,τι σου λέω. Απλά έχω, πήγα να το πω. Απλά έχω κάνει αυτό το... Αυτό. Και θα συνεχίσω με κορδέλες. Τέλος πάντων, ξετυλίχθηκε, αλλά δεν μοιάζει τώρα. Έχει κοιτάξει τέτοιες κορδελίτσες. Τις πήρα μόνο και μόνο επειδή μου άρεσε το χρώμα, δεν τις πήρα για τίποτα άλλο. Είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι αποξηραμένα λεμόνια. Και θα τα κολλήσω πάνω στο σπάγκο. Γιατί μπορώ. Μαλάκα, δεν μυρίζει λεμόνι. Μυρίζει, μυρίζει κάσταν, όχι. Κάστανα δεν μυρίζει. Μαλάκα. Λοιπόν, θα κολλήσω το ένα εδώ. Έτσι. Μαλάκα, θα σπάσει. Λοιπόν, τόσο πρέπει να περίπου όλα. Αυτό πόσο να είναι. Μαλάκα, που δεν είσαι και οδηγίες. Λοιπόν, και θα σας δείξω πόσο θέλει. Σε περίπτωση που το κάνετε σπίτι σας. Όχι, μην το επιχειρήσετε σπίτι σας, το βάλετε από κάτω. Είναι απέσιο. Ωραίο είναι! Περίμενε λιγάκι. Την άρεσε ο κοπέτη και κόλλησε. Θα βάλω κι άλλα. Κοίτα τη λαμπάδα σου. Άντε. Να έχω να νο. Με κορόιδε. Θα κόλλησω και το πινέλο. Εγώ θα έρθω. Έτσι. Βάλει λίγο πινέλο. Έχει καεί πάρα πολύ και καίγομαι. Καίγομαι! Μαλάκα, κάκει το χέρι μου. Α! Καίγομαι! Δεν κάνω πλάκα, όντως καίγομαι. Φωτιά με φωτιά. Εμένα είναι πολύ ωραία. Γίνεται πολύ ωραία. Δηλαδή, ποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα δει κάστανα εκεί λεμόνια και θα πει α, λαμπάδα, γίνει πολύ ωραία. Για λαμπάδα. Η κανέλα που είναι. Την κανέλα που να την κολλήσω. Την κανέλα που να την κολλήσω έτσι. Α, την κολλήσω έτσι. Τι? Επειδή φαίνεται το, πώς το λένε, σιλικόνι στην αρχή και στο τέλος. Να κολλήσεις πραγματάκια. Ναι. Τι πραγματάκια. Είναι δυνατόν να σου πάω να πάρουμε, να σου με έρωψες. Μπορείς να βάλεις την κορδέλα, αν φαίνεται πάλι. Να βάλω λίγο σιλικόνι. Να βάλω τέτοιο. Δεν έχω πράγματα. Θες να βάλεις τα πράγματα. Βάλω glitter. Ναι, αλλά το glitter πες να μην κολλήσει. Κάνω για μια λαμπάδα. Κάνω για μια λαμπάδα που δεν τη χρησιμοποιήσω καν. Ρε, βαριέμαι να διαβάσω πού. Βαριέμαι να διαβάσω γεωμετρία. Θα διαβάσεις γεωμετρία όντως. Εγώ δεν θέλω να διαβάσεις τίποτα. Μαλακά. Μας είπε αυτός ότι μας τα κάνει πολύ εύκολο γιατί μας λυπάται και θέλει να μας βάλει να τα σπίλει. Ποιον έχει. Κάνω ένα φιωγκάκι με την κορδέλα. Α, πάλι θα καώ έτσι. Να. Θες να το κάνω εγώ. Ναι. Βάλε. Πάτω το. Ας το φχάνω το πρώτα το. Και είσαι. Εντάξει, αντέχει. Και είσαι. Αντέχει.
Κοιτάω απλά εκεί κάτω. Εντάξει, άστο, κόλλησε, κόλλησε και μέσα στο δάχτυλο. Περίμενε, πρέπει να κολλήσει. Πρέπει να ξεκολλήσει και το δάχτυλο. Για να το κάνει. Μαλάκα, γιατί βάζει από πάνω. Έτσι. Πρέπει από κάτω είναι το κερί όμως. Τώρα κόλλησε μεταξύ του, πρέπει από πάνω. Εγώ αυτό θέλω να γίνει. Ναι, και από κάτω πώς θα ξεκολλήσει τη λαμπάδα. Λοιπόν, θα κάνω ένα φιόγκο από κάτω. Θα επιχειρήσω να βάλω την κόλλα γκλίτερ πάνω στα τέτοια. Για να είναι πιο fancy. Έλα, βάλε μου. Τι να σου βάλω. Άλλη. Εκεί είναι, μπροστά σου. Δεν ξέρω πώς. Απλά βγάζεις ένα και το χώνεις με... Ενδιαφέρον. Το χώνεις στην τρύπα. Εσύ είσαι, να φτιάξεις που το κάνω. Βέβαια, εγώ μανουλίτσα. Άντε εσύ πήγες, δεν έβρεχε. Όταν πήγαμε δεν έβρεχε. Δύο κεραυνό, μαζί πήγατε. Ναι. Αμετά όταν στο γυρισμό να ψυχάλισε λίγο. Δύο κεραυνό. Το σκύρι. Εντάξει, γυρίσαμε λίγο κοπιά, αλλά εντάξει, κομπλέ είμαστε. Αυτό είναι το παπί. Αυτό, λέγε, βραχήκατε. Ναι, στο γυρισμό, αλλά όταν πήγαμε δεν έβρεχε. Αλλά τα πήγαμε όταν δεν έβρεχε. Είχε σταματήσει και τη λέω όλα. Και πήγατε έτσι με τα φουτεράκια. Mm. Πήγαμε με τις ζακετούλες και τους στεγνών. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εμένα η λαμπάδα μου είναι αυτή εδώ. Και εμένα δεν είναι η λαμπάδα μου. Το ξεκαθαρίζω από τώρα. Είναι λίγο έτσι μεγαλύστηκε εμένα πιο σοβαρή και της Χαρέλου είναι λίγο πιο μπεμπέ. Ναι, γιατί η μαμά της έσυλος. Ναι, θα τη δώσω στη μαμά μου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να πήρατε έμπνευση για τη δική σας λαμπάδα αν φτιάχνετε κι εσείς. Κάπα κήπο. Έμπνευση θα πήρατε. Από αυτό να πάρετε έμπνευση. Θες να πεις τίποτα άλλο. Κάτω στην περιγραφή θα έχω το Instagram της Χαρέλ και το Instagram το δικό μου και το TikTok να πάτε να μας ακολουθήσετε. Εμείς θα λέμε τώρα σε κάποιο vlog γιατί θα κάνω vlog τώρα στις διακοπές του Πάσχα. Αυτά είχα να πω. Εμείς θα είμαστε στο επόμενο βίντεο. Καλό Πάσχα. Μέχρι τότε, μπουμπού και...